Τελευταία της πνοή άφησε σήμερα στα 80 της χρόνια η Βάσο Παπανδρέου. Μια γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με το ΠΑΣΟΚ, τα δικαιώματα της γυναίκας στην Ευρώπη. Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τις αναζητήσεις των Ελλήνων πολιτών σε μεγάλο βαθμό εκείνη την εποχή. Η Βάσο Παπανδρέου γεννήθηκε το 1944 και μεγάλωσε στα Βαλλιμίτικα Αιγείου. Σπούδασε στην τότε ΑΣΟΕ και μετά από σειρά μεταπτυχιακών σπουδών έγινε ακαδημαϊκός. Διέπρεψε όμως μέσα από την πολιτική. Ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ εξελέγει βουλευτή το 1985, οπότε και μπήκε για πρώτη φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τέσσερα χρόνια μετά, το 1989, ορίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου εκπρόσωπος της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τότε ΕΟΚ σε μια ακόμα καινοτομία, αφού υπήρξε η πρώτη γυναίκα επίτροπος στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδίασε και πρόθυσε μεταξύ πολλών άλλων την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα, κατοχύρωσε τον κοινωνικό διάλογο σε όλη την Ευρώπη, προστάτευσε τη μητρότητα και συνέβαλε στην επέδωση της ισότητας των φύλων, ενώ μερίνησε για τους απόμαχους της εργασίας και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Μεγάλη έκταση στο διεθνή τύπο της εποχής πήρε η διαμάχη της με τη Μάργαρετ Θάτσερ, με πολλά μέσα να την περιγράφουν ως τη σιδηρά κυρία της Ευρώπης και τους Times να την αποκαλούν καριάτιδα της δημοκρατίας. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1993, εξελέγει βουλευτής με ρεκόρ ψήφων που ουδέποτε ξεπεράστηκε. Ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ανασυγκρότηση του ΠΑΣΟΚ, συνέδεσε το όνομά της με τον εξυγχρονισμό, χωρίς ποτέ να χάσει την επαφή της με την ομάδα του Ανδρέα και κυρίως με τη Βάση. Ενώ υπήρξε μέλος της ομάδας των Τεσσάρων, στους οποίους αποδόθηκε η ανάδειξη του Κώστα Σεμίτη στην Πρωθυπουργία. Τη σφραγίδα τη άφησε τόσο στο Υπουργείο Ανάπτυξης όσο και στο Περιβάλλοντος, ενώ ως Υπουργός Εσωτερικών έμεινε στην ιστορία για την ομοθέτηση της συμμετοχής των γυναικών με ποσοστό 33% στους συνδυασμούς των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών το 2002 και τη θεσμοθέτηση των κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών. Ιδιαίτερο όσο και εξισορροπητικό ρόλο έπαιξε ακόμα και στις κρίσιμες για την ίδια την ύπαρξη του ΠΑΣΟΚ συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος το 2011, λίγο πριν από την αποχώρηση του Γιώργου Παπανδρέου από την Πρωθυπουργία, παρά το γεγονός ότι εξ αρχής είχε προειδοποιήσει για τα κακώς κείμενα του πρώτου μνημονίου. Εσείς που έχετε τεράστια εμπειρία, δεν γνωρίζετε ότι ο λογαριασμός δεν βγαίνει, ότι είναι αδύνατον να ανταποκριθούμε στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας. Τα τελευταία χρόνια η Βάσο Παπανδρέου είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και αντιμετώπιζε πάντα με τεράστια αξιοπρέπεια σοβαρά προβλήματα υγείας. Στη συλληπιτήρια δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στο έργο της ως Ελληνίδα Επίτροπος, αλλά και στο σθένος που είχε επιδείξει υπηρετώντας τις πολιτικές της θέσεις χωρίς συμβιβασμούς. Αποχαιρετώ με απεριόριστο σεβασμό και συγκίνηση τη Βάσο Παπανδρέου, μια εμβληματική πολιτική προσωπικότητα και εκ των ιδρυτικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους οικείους της. Συλληπιτήριες δηλώσεις έκαναν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ενώ ανακοινώσεις εξέδωσαν και άλλα κόμματα. Στη Βουλή τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή με όλες τις πτέρυγες να εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους. Σήμερα που η Βουλή των Ελλήνων κλείνει ευλαβικά το γόνι στη μνήμη της, νομίζω πως αξίζει να τη θυμηθούμε είτε στα κυβερνητικά είτε στα βουλευτικά έδρανα. Συνέφερε σημαντικά στην πολιτική δραστηριότητα και στην πολιτική σκηνή αυτού του τόπου για πολλά χρόνια και απευθύνω και τα θερμά συλληπιτήρια στην πολιτική της οικογένεια στο ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να εκφράσουμε και εμείς στο ΠΑΣΟΚ και στους οικείους τα συλληπιτήριά μας για το θάνατο της Βάσος Παπανδρέου. Μία γυναίκα η οποία αναμφισβήτητα άφησε τη δική της σφραγίδα στους κοινωνικούς αγώνες και στα πολιτικά και κοινοβουλευτικά χρονικά. Παρακολούθησα όπως όλοι μας τη διαδρομή της, τον αγώνα για την ύπαρξη των γυναικών στο δημόσιο και πολιτικό βίο. Η κηδεία της Βάσος Παπανδρέου θα γίνει το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στα Βαλλιμίτικα Αιγείου. Επιθυμία της οικογένειάς της είναι αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό της φλόγας.